Το State Department ετοιμάζει κυρώσεις αν οι S400 φτάσουν στην Τουρκία, βάζοντα φρένο σε σενάρια για ενδεχόμενη πολιτική παρέμβαση του Προέδρου Τραμπ με σκοπό την αποφυγή μέτρων εναντίον της Άγκυρας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, η Washington εξετάζει τρία πακέτα κυρώσεων. Κυρώσει σε εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία τη Τουρκία. Κυρώσει σε πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και μέλη τη οικογένεια Ερντογάν. Πάγωμα λογαριασμών Τούρκων αξιωματούχων, ακόμα και κατάσχεση περιουσιών του στι Ηνωμένε Πολιτείε. Οι τουρκικέ εφημερίδε σήμερα εστιάζουν στην ακύρωση τη απόφαση Τραμπ να προβεί σε επίθεση εναντίον του Ιράν. Μια κίνηση που η Άγκυρα εκτιμά θετικά, καθώ δεν επιθυμεί την κλιμάκωση της ένταση Ιράν-Ηνωμένων η οποία θα ανέκοπτε την ομαλή παροχή Ιρανικού πετρελαίου στην Άγκυρα. Παραμονέ των επαναληπτικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, ο Ταγί Περντογάν ανησυχεί για το αποτέλεσμα. Ο πρόεδρο Ερντογάν δίνει μεγάλο βάρο στον Δήμο τη Κωνσταντινούπολη, καθώ ενδεχόμενη ήττα για δεύτερη συνεχόμενη φορά θα είναι ένα βαρύ πλήγμα για το κύρος αλλά και την επιρροή του στη χώρα. Ο Σουλτάνος ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα από την Κωνσταντινούπολη, εξέλεγε δήμαρχος της πόλης το 1994 και από τότε η Κωνσταντινούπολη και για 25 συναπτά έτη έχει παραμείνει στα χέρια των Ισλαμιστών Συντηρητικών, των οποίων ηγείται ο ίδιος. Σχεδόν οι μισοί φόροι προέρχονται από τον Δήμο της Κωνσταντινούπολης, το εμπορικό και πολιτισμικό κέντρο της Τουρκίας. Την ίδια ώρα ο Ταγί Ερντογάν βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτά μέτωπα που μπορούν να πλήξουν την οικονομία της ίδιας του της χώρας. Στο παρελθόν ο Ερντογάν είχε δηλώσει όποιο χάνει την Κωνσταντινούπολη, χάνει την Τουρκία. Η αυριανή ψηφοφορία καθίζεται κρίσιμη για το τι θα επακολουθήσει για τον ίδιο τον Σουλτάνο, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα του.